Είναι μια στρατηγική σημασία συνεργασία για την ευρύτερη περιοχή και αυτή η τρίτη στη σειρά συνάντηση διεξάγεται σε μια ιδιαίτερη στιγμή, σε μια ιδιαίτερη περίοδο. Μια περίοδο όπου βλέπουμε αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή και άρα εμείς ως θεματοφύλακες της καλής συνεργασίας, της ειρήνης και της σταθερότητας πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ σημαντικά βήματα για να εξασφαλίσουμε την ειρηνική συνύπαρξη αλλά και την ευημερία και την συνανάπτυξη των κρατών μας δίνοντας το μήνυμα της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή στη σχέση των τριών χωρών και θέλω να ελπίζω στέλνουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Μήνυμα φιλίας, συνεργασίας για την προκοπή και την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μας. Σας καλωσορίζω λοιπόν και είμαι βέβαιος ότι αυτά τα οποία σήμερα θα αποφασίσουμε και θα συνυπογράψουμε θα είναι πολύ σημαντικά, θα είναι ουσιαστικά βήματα προς τα μπρος. Έχετε πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά, πολλά προνόμια τα οποία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για όφελος των χωρών μας, των λαών μας, δίνοντας έτσι ένα παράδειγμα προς μίμηση για την καλή συνεργασία με σκοπό την επίτευξη της ανάπτυξης. Τη στιγμή που η περιοχή μαστίζεται από αποσταθεροποίηση και αντιμετωπίζει τη δημοκρατία. Την ίδια στιγμή υπάρχουν χώρες οι οποίες συζητάνε συνεργασία προκειμένου να επιτευχθεί η ειρήνη, η σταθερότητα και η ανάπτυξη. Το κοινό όραμα και των τριών για ειρήνη, σταθερότητα στην περιοχή και μέσα από τη συνεργασία ευημερία των λαών μας και γενικότερα των χωρών της περιοχής δίνει την ευκαιρία να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι αυτή η συνεργασία στόχο και σκοπό έχει. Επαναλαμβάνω την σταθερότητα και την ειρήνη και δεν στρέφεται εναντίον κανένας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι μέσα από τις συνέργειες, μέσα από την οριοθέτηση και αν θέλετε την θεσμοθέτηση του τρόπου συνεργασίας των τριών και όχι μόνο, δημιουργούνται ακριβώς οι προοπτικές επιτυχούς έκβασης αυτού του εγχειρήματος.